αστυνομικοί εντοπίζουν ύποπτα ίχνη ακριβώς στο σημείο που οι τέσσερις άντρες απήγαγαν το γνωστό επιχειρηματία του Πειραιά κάτω από το σπίτι του στην ακτή Θεμιστοκλέους. Συλλέγουν τα στοιχεία και αναζητούν το κίνητρο της αρπαγής. Και ξαφνικά δεν πήγαινε στη δουλειά, δηλαδή με το που κατέβηκε την πολυκατοικία να πάρει το αυτοκίνητο, τον πλησίασαν κάποια άτομα. Το πιάσανε χειροπόδαρα. Τέσσερις σωματώδεις άνδρες, οι οποίοι φοράγανε κουκούλες, μαύρα ρούχα, είχαν σήμα παραλλαγής του ΕΚΑΜ στην πλάτη. Όλοι νομίζαν στην αρχή ότι ήσουν ήταν αστυνομικοί και στην αρχή, όταν έρθει η αστυνομία, διερευνούσε αυτό το πράγμα. Μήπως ήταν μια επιχείρηση της αστυνομίας που δεν γνώριζαν και δεν ήξεραν. Η απαγωγή έγινε σε λίγα δευτερόλεπτα. Με συντονισμένες κινήσεις οι τέσσερις άντρες περικυκλώνουν τον επιχειρηματία τη στιγμή που βγαίνει από την πόρτα. Με καλυμμένα χαρακτηριστικά και μπλούζες που παραπέμπουν σε ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, τον αρπάζουν και τον σπρώχνουν στο αυτοκίνητο. Η οικονόμος του σπιτιού του επιχειρηματία τα βλέπει όλα από απόσταση λίγων μέτρων. Ουρλιάζει βοήθεια. Ήμουν στο μπαλκόνι και είδα τον κύριο Νίκο που πήγαινε να μπει στο αυτοκίνητό του. Ξαφνικά από ένα μαύρο αυτοκίνητο βγήκαν τέσσερις άνδρες. Φορούσαν σκούρες μπλούζες, οι οποίες μου φάνηκε πως έγραφαν στην πλάτη ΕΚΑΜ. Δεν είδα όπλα, αλλά με πολύ γρήγορες κινήσεις τον άρπαξαν και τον έσπρωξαν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Μόλις βάζουν τον επιχειρηματία μέσα στο αυτοκίνητό τους, οι δράστες κινούνται ανάποδα στην ακτή Θεμιστοκλέους και χάνονται μέσα στα στενά, όπου δεν υπάρχουν κάμερες καταγραφής. Άκουσα γύρω στις 9 παρατέταρτο τα ουρλιαχτά της οικιακή βοηθού του Παχθέντα να αρχίζει να φωνάζει και να ουρλιάζει βοήθεια. Βγαίνω εγώ έξω, μου λέει τον πήρανε, τον κλέψανε και είδε τους άνδρες να χτυπούν, είπε κιόλας. Εγώ τη ρώτησα εάν αντιστάθηκε καταρχάς, μου λέει άκουσα να φωνάζει. Στο συγκεκριμένο σημείο εστίασαν τις ερευνές τους οι αστυνομικοί, καθώς σε πολυτελές τζιπ υπάρχουν σημάδια στον προφυλακτήρα. Αμέσως βγαίνουν έξω και καλούν σε βοήθεια οι φίλοι του επιχειρηματία, σοκαρισμένοι. Τον καλούν στο τηλέφωνο, το κινητό του είναι κλειστό. Ο απαχθής είναι 52 ετών, πατέρας τριών παιδιών, διαζευμένος και ιδιοκτήτης εταιρείας εφοδιασμού πλοίων. Το κίνητρο των απαγωγέων είναι αυτό που θα φωτίσει την υπόθεση με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά το παρελθόν και το περιβάλλον του 52χρονου. Σε γειτονές του είχε κάνει αίσθηση το γεγονός πως το βράδυ υπήρχε παρουσία φρουρού, όπως λένε, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Κάθε βράδυ έχει ένα security μετά από τις 10 η ώρα μέχρι το πρωί στις 6. Στο κίνητρο της απαγωγής εκτιμά ότι κρύβεται η απάντηση στο τι έχει συμβεί και ο στενός συγγενής του επιχειρηματία που μίλησε στον Α. Απλά πρέπει να κατεθεί μια τώρα ισορροπία και σιγά να φτάσουν στα κίνητρα και ίσως και στους ανθρώπους. Ο ίδιος δηλώνει ότι ο πρώτος ξαδερφός του δεν είχε διαφορές με κανέναν και δεν έπαιρνε μέτρα προφύλαξης. Από όσους γνωρίζω, μέτρα δεν έπαιρνε κανένα. Ούτε το αμάξι του Μαλεξή Σφαίρα Τζάμια, ήταν αμάξι τζιπ, εντάξει, ήταν τζιπ, αλλά όχι Μαλεξή Σφαίρα κτλ. Πάει το νου σας δηλαδή στην απαγωγή για λίτρα, ίσως. Αυτό θα το δούμε. Υπάρχει πιθανότητα. Δεν ξέρω τι λεφτά θα ζητήσουν και αν θα ζητήσουν ή κάτι άλλο κρύβεται. Πάμε στο